up around me. It's a pleasing fact that you truly ignore them. Nothing I can persuade you for whatever I really wanna. Jump on the lies behind my beautiful mask. Oh, I'm such a performer. Tell me your silly desire. I can't manipulate you, but yet I get your admire. I like to make plans for me. Oh,
Επειδή βγήκε το όνομα πριν πω στην πάντα. Κάναν αυτή πρόβα, παίζανε μεταξύ του. Λέγαμε χαζομάρες, παιδί μου, και ήταν πλάκι μέσα από τα. Και βγήκε αυτό. Ναι. Σε ένα κλίμα χαβάλι. Αλλά τότε δεν είχαν μεγάλα σχέδια, ήταν απλά ένα πράγμα, δεν το λέμε στα μπόνερ. Τώρα το μετανιώνει κάθε πρωί, αλλά είναι πολύ ακριβώς. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ τι σημαίνει. Δηλαδή μου λένε τι σημαίνει, άμεσο κόκαλο. Υπάρχει και ερμηνεία Ισταντομέρα. Ναι, αυτό είναι για το ελληνικό στον. Είναι τουρκικός γύρος, ναι. Γνωριστήκαμε με τον Πάρη, ήμασταν μαζί σε μια αρχίστρα. Γνωριστήκαμε εκεί, ο Πάρης εκείνο τον καιρό πειραματζόταν με κάποια melodic black metal, κάτι ορχιστρικά μυστήρια κομμάτια, πούμε, τα οποία δεν τα θυμάμαι τώρα, ούτε αυτός προστίχημα. Μπορούσα να δοκιμάσω σε ένα κομμάτι να γράψω κάτι που ίσως να τέργει σε έξω, το γράψαμε, πήρασα μερικές συναυλίες σαν guest. Να πω την αλήθεια, με ενδιαφέρει η άποψή του σαν μουσικό, ας πούμε. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το όργανο που έπαιζε. Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που έπαιζε. Δηλαδή και μαντολίνο να έπαιζε, θα τον έλεγα, έλα κάτι να κάνεις. Θεχόμουν. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί λύνει πάρα πολύ τα χέρια συνθετικά. Το να έχεις ένα ακόμα έξτρα όργανο στην πάντα. Ένα μεταλλάσσο, συμφωνήστε. Κώστας και ο Γιάννης είναι οι πιο κλασικοροκάδες μέσα στην πάντα, οπότε γενικώς παίρνουν τις επιρροές τους από 60 κάτι με... μέχρι 80, παιδί μου.
Sky to find out the star was fallen. I always miss those moments, but wasn't envy of those who see. I see the love in the star. Not heard of the fallen ones. With only music love. The sky is silence. We'll be right back.
Πολύ εύκολο να ακούς ό,τι θες. Υπάρχει το internet, μπαίνει στο YouTube, ακούς τα πάντα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει οποιοδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα πλέον, που έχει ακούσματα μόνο από το ίδιο που παίζει. Τώρα πια παίζουμε λίγο ή πολύ επίσης χωρίς όλοι. Οπότε αυτό που έχεις να κάνεις είναι απλά να γίνεις καλύτερος σε αυτό που θες να κάνεις. Η ψηφιακή αγορά είναι το μέλλον πλέον. Δεν μπορεί να περιμένει ότι η δισκογραφία θα σου φέρει κέρδο στην εποχή που ζούμε. Απλά ξεκινά, σε έχει την τρέλα και κάποια στιγμή μέχρι τη ζωή και σε κουπανάει. Mm. Και μετά λες, έχω την τρέλα, αλλά δεν έχω χρόνο, δεν έχω τα μέσα. Έχει τη ζωή. Θέλω να κάνω μια συναυλία, αλλά δεν θα έρθει κόσμο να με ακούσει. Δηλαδή το πράγμα γίνεται πολύπλοκο μετά από ένα σημείο και χρειάζεται κάποιου πόρου. Πρέπει δηλαδή να δεχτεί τις πόρες, όχι μόνο χρηματικούς. Πλέον, ναι, κάποια μπάντα θα στηριχτεί από άτομα τα οποία θα θέλουν όντως να ενισχύσουν, ας πούμε. Έχεις ανταγωνιστείς πάρα πολύ κόσμο, είτε σε άποψη ψύχου και σε αισθητική άποψη φυσικά. Εγώ δεν το βρίσκω ακόμα αυτό. Επίσης, το να πάω να δώσω λεφτά για ένα δίσκο ακούγοντας ένα single, πάλι, δηλαδή έχουμε ξεφύγει λίγο από την εποχή του single, προς το λόγο ότι είναι προσβάσιμος ο δίσκος. Και αυτό που είπαν και τα παιδιά, ότι τώρα όποιοι θέλουν και πραγματικά υποστηρίζουν τη σκηνή, θα τη στηρίξουν. Θα πάρουν ένα συντάκι, θα πάρουν ένα μπλουζάκι. Βασικά, δεν χρειάζεται καν να πάρει τη μουσική. Δηλαδή, μας ενισχύουν πάρα πολύ από τα μπλουζάκια. Ο κόσμος και εννοείται πως μας ενισχύει και η παρουσία σου στα live.
trim for the perfect. I felt something deeper and from inside a curl breeze far at change. I heard a call from the wind for a change. Oh!
Dream. 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 Dream
Είχαμε άρχισμα να παίζουμε, αλλάξαν και αρκετά μέλη στο, στο δεύτερο δισκάκι. Προφανώς κάναμε μια πολύ πιο καλύτερη παραγωγή, ας πούμε, δηλαδή δώσαμε πολύ βάρος στην παραγωγή. Να διευθύνσουμε και τον Κωστή. Ναι. Και ο Κωστής μας βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, μας βοήθησε πάρα πολύ ο Κωστής στο δεύτερο EP. Ένα πενταρικάκι μετά. Είναι αυτό που τους λες, δεν χαμηλώνω, υποσυνείδητα πιστεύω ότι χαμήλωσε. Ωραίες τις έπαιζε σχεδόν στα κομμάτια, εκτός από την διασκευή. Κι εγώ έπαιζα σε όλα τα κομμάτια. Εντάξει, τι πάνω είχα. Έλα τώρα που έχεις την πάνω. Εντάξει, είχα μια Βαγγέλη. Πριν από μένα δεν έχεις τίποτα. Ναι. Σκότος. Θεσσαλονίκη είναι μια μικρή σκηνή γενικά. Δηλαδή, το κοινό έχει κάποιες προτιμήσεις. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να κάνουν μήνες να έρθουν αυτά που θέλει το κοινό. Και πολλές φορές θα πάνε σε αυτό που πριν, θα πάνε να δουν κάτι επειδή πολύ απλά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μεγάλα stage δεν υπάρχουν πολλά, η αλήθεια είναι, για μικρές μπάντες. Και υπάρχουν, ναι, απλά είναι λίγα και είναι λίγο δύσκολο να τα κλείσει. Μετά από εκεί πέρα είναι μικρά. Εντάξει, δεν είναι κακό. Εντάξει, εμένα ίσα ίσα ίσως πιο πολύ μ' αρέσει. Τα σχέδια μας για το μέλλον είναι να βγάλουμε σίγουρα έναν full length δίσκο. Αυτό ίσως καθυστερήσει λιγάκι, για λόγω υποχρεώσεων. Το οπότε ναι, πρέπει να πάμε σε αυτό και μετά μάλλον το βλέπουμε το δίσκο. Το πιο δυνατό εμπόδιο είναι αυτό. Δηλαδή για να καθυστερήσει έχει για να μην γίνει. Και πολλά live όσο μπορούμε. Να γίνουμε πλούσιοι, διάσημοι. Και να κλείσουμε τον κόσμο. Να παίζουμε πάρα πολύ καλά, καλύτερα από οποιονδήποτε. Το κόσμο να θέλει να live. Να έχουμε πάρα πολλούς φαν. Αυτό το κόρεις, έτσι. Εννοείται. You know, for what I say, it's the only thing
what a man should pray. Yeah, it's the only thing. All right now. Okay, come on. Bye.